Ομά! Πάρ' τη βαλίτσα. Ήρθα να ξεκαθαρίσω. Τι έγινε, ρε μάνα, τρελάθηκες? Τι δουλειά είσαι εδώ, πότε ήρθες, με τι? Απόψε με το κτέλ. Χαμένα τα έξι μου φαίνεται. Και τι ήρθες να κάνεις εδώ πέρα? Αντώνη, αυτό το βιολί παρατράβηξε 3 μήνες τώρα. Γάμο ακούμε και γάμο δεν βλέπουμε. Αν δεν είναι να κάνεις γάμο, τι γυρεύεις εδώ μέσα? Σε σπιτώσανε, μάνα και κόρη μου φαίνεται. Κάτσε, ρε μάνα, με πήρες μονότερμα. Αντώνη, τι συμβαίνει? Αυτή ποια είναι, η μάνα ή η κόρη? Πού να σου εξηγώ τώρα. Να μην μου εξηγήσεις τίποτα. Να πας στο κτέλ να φέρεις τα πράγματά μου. Είναι 2 βαλίτσες, ένα χαρτόκουτο νουνού και μία νταμιτζάνα. Τι κουβάλισες, ρε μάνα? Πρώτη φορά με άδεια χέρια θα ερχόμουν. Τι είμαι εγώ, γαϊδούρα είμαι? Άντε, τρέχα, μην χάσουμε τα πράγματα. Ασπασία, στην παραδίδω, ε. Η Ασπασία είσαι εσύ? Με ξέρετε? Όχι, δεν σε ξέρω, κανένα δεν ξέρω. Για να σας γνωρίσω ήρθα. Χαίρο πολύ. Δεν μου λες όρθιοι, μιλάτε εδώ στην Αθήνα. Δεν θα μου πεις να κάτσω? Χίλια συγγνώμη, συγχωρείτε πάρα πολύ. Περάστε. Σας το σπίτι σας, καθίστε. Σας το σπίτι σας. Σας το σπίτι μου δεν είναι, αλλά τέλος πάντων. Πού είναι η Θοδώρα? Ποια Θοδώρα? Α, η Ντορίτα. Ντορίτα, στο χωριό μου λέμε τις κατσίκες. Δεν είναι εδώ, είναι στο Greenpeace. Χρονιάρες μέρες σηκώθηκε και πήγε στο εξωτερικό. Όχι, δεν είναι στο εξωτερικό. Η μάνα της πού είναι? Τέτοια ώρα? Στο εργοστάσιο. Καλώς ήρθε, Συμπεθέρα. Καλώς σας βρήκα. Συμπεθέρα, χάρηκα πάρα πολύ που βρήκα έναν άνθρωπο να με καταλαβαίνει. Εγώ από την πρώτη στιγμή που ήρθαν τα παιδιά, τους είπα για Αραβόνα. Μα είναι σωστό η εγγονή σου να μένει αστεφάνωτη? Άμο γιο σου, σόγαβρο τον πήραμε. Όχι, όχι, να κοιτάξουν να παντρευτούν, να κάνουν το δικό τους νοικοκύριο. Με το καλό. Τώρα, Φωτεινή μου, να με συγχωρέσεις. Εγώ θα πάω λίγο να ξαπλώσω. Να πας, Συμπεθέρα, ούτε λόγος. Καλή ξεκούραση. Ωραίος άνθρωπος η Συμπεθέρα, κυρία με τα όλα της. Φου, κύριε. Γλυκό μυρίζει? Έφτιαξα λίγα μελομακάρονα, έτσι για το καλό. Σου πετύχανε? Θα σας φέρω να δοκιμάσετε. Α, Παναγιά μου! Γεια. Λέει και γεια. Ήρθε κανείς? Ένας βατραχάνθρωπος. Ναι. Για δοκιμάστε να μου πείτε. Θα δοκιμάσω. Για τα χέρια σου. Πάρτε κι άλλο ένα. Πάω πάνω να δω ποιος είναι. Καλό ήταν αυτό με την τρομάρα που πήρα. Ροδίσεν η Ανατολή, κούνα παραμάνα το παιδί. Ρώδησεν η Ανατολή. Βλέπεις, 25 χρόνια τα μάτια μου έβγαλα. Τι είναι αυτά, καλέ? Η πρίκα του Αντώνη μου, τι? Σε βράκο το θα το παντρέψω. Μωρέ, μπράβο. Και να ήταν μόνο αυτά, 2 ντουζίνες φανέλες, 30 σεντόνια, χώρια οι κάλτσες, χώρια τα σόβρακα με το μονογραμμά του. Καλό αυτό, μην τα μπερδεύει. Δεν μου λες, προκομμένη κεντάει. Χρυσοχέρα. Πού τη χάνεις, πού τη βρίσκεις, με ένα τσιβρί στο χέρι. Καλό αυτό, η μάνα της? Αυτή να δείτε. Μέχρι και αργαλιό. Μπράβο, ωραία. Τα πέτυχες φέτος στο μελομακάρονα, μπράβο. Ναι, καθίστε, θα φέρω λίγα ακόμα. Ναι. Ασπασία! Ασπασία! Χριστίνα, να σου γνωρίζω. Πόσες φορές σου έχω πει να μην κουβαλάς πλασιά μέσα στο σπίτι? Μα δεν είναι! Τόσα γίνονται στις μέρες μας, μωρί. Κλοπές, δολοφονίες και συμπάς στο σπίτι κάθε τη χάρπαστη. Μα εγώ δεν είμαι. Συγχωρείτε, μαντάμ, δεν έχω τίποτα ούτε με εσάς ούτε με τον κλάδο σας. Απλά δεν θέλω να με ενοχλούν μέσα στο σπίτι μου. Βρε, Χριστίνα, ένα λεπτό να σου εξηγήσω. Κοιτάξτε, κυρία μου, εμάς δεν μας αρέσουν ούτε τα κεντήματα ούτε τα κοπανέλια. Τίποτα από αυτά, δεν θα αγοράσουμε. Αλλά μια και ήρθατε, δεχτείτε αυτό. Έτσι για τις μέρες που έρχονται. Καλές γιορτές. Χριστίνα! Ποια είναι αυτή η Χριστή? Αυτή είναι η συμπεθέρα σας, η Χριστίνα. Αναγία Τρίας. Όχι, χρυσή γυναίκα. Μη την κρίνετε από μεμονωμένα περιστατικά. Πού έπεσες, γιώκα μου. Παναγία μου, κάποιος έρχεται. Τι έγινε, καλέ, γιατί τρομάζετε? Είναι να μην τρομάζω εδώ μέσα. Καλώς ήρθατε! Καλό ταξίδι είχαμε! Δεν χάσατε το σπίτι, το βρήκατε εύκολα, ε! Ασφασία και άρεσε κάτι, κυρία! Φωτεινή! Βρε την κυρία Φωτεινή! Θα πιούμε ένα λικεράκι, θα το πιούμε, δεν μπορεί για τα καλωσορίσματα. Παίρνει βάλιου. Θα μείνετε να φέμε μαζί, θα μείνετε. Δεν μπορεί, δεν θα μας φύγετε, θα μείνετε. Χριστίνα! Ναι.
Η κυρία Φωτεινή θα μείνει μαζί μας για τις γιορτές. Τι! Τι έκπληξη ήταν αυτή, τι έκπληξη ήταν αυτή! Εγώ βασικά ήρθα για τον Αραβώνα. Α, έχετε αραβώνες! Κάνε συγγενείς! Ο γιος μου! Παρακαλώ. Ανά, κατεβαίνει το Ρίτα! Επιτέλους να γνωρίσω και την ύφη μου! Α! Ο βατραχάνθρωπος. Αυτά είναι το νταριτάκι μας. Καλά στην τη σκορδόβλη. Γεια σας, τι κάνετε? Νύφη μου ξά, νύφη μου ξάστερο νερό και ξελαμβρό φεγγάρι, και ξελαμβρό φεγγάρι. Το τέρι σου, το τέρι σου είναι ζηλευτό. Κι όμορφο παλικάρι, κι όμορφο παλικάρι. Έλα σε μιλήσω, Μαρία. Γιατί τι σας έκανα? Αχ, ανατρίχιασα. Ωραία, και τώρα που τελειώσαμε το τραγούδι να περάσουμε στην πρόζα. Συγγνώμη, αραβωνιάζεται κανείς και δεν το ξέρω? Δεν ξέρω τι λέτε εσείς οι άνθρωποι της πόλης. Πάντως εμείς οι τίμοι ανθρώποι της υπαίθρου είμαστε υπέρ του αραβώνα και του γάμου. Δεν διαφωνώ, να αραβωνιάζεστε και να παντρευόστε εσείς οι τίμοι ανθρώποι της υπαίθρου. Επίσης αραβωνιάζουμε και τα παιδιά των τιμίων ανθρώπων της υπαίθρου. Δηλαδή ήρθατε να αραβωνιάσετε τον Αντώνη και μένα? Όχι, το Γιάννη Πάριο και τη Σοφία Λιμπέρτη. Μα εμείς δεν έχουμε αποφασίσει αν θα παντρευτούμε. Μπα, και τι τον έχετε εδώ μέσα τον Αντωνάκη μου, για μπαζούρ? Για πολλές χρήσεις. Τι εννοείς, Νταρίτα? Τι βλακίες είναι αυτές, Νταρίτα? Άκου, για πολλές χρήσεις. Λοιπόν, ακούστε, αν τον άξιμο μένα είναι περιζήτητος. Προχθές μου τον ζήτα για μια κτηνίατρο. Με το δίκιο της. Επίσης, το ζήτημα του γάμου συμφωνεί και η συμπεθέρα Όλγα. Α, προλάβατε και τάπατε με τη συμπεθέρα Όλγα. Χρυσός άνθρωπος η συμπεθέρα Όλγα. Αχ, ας είχα εγώ τέτοια πεθερά και ας είχα και ένα πόδι. Ναι, όχι, εγώ προτιμάω τα δύο μου πόδια. Ό,τι είχα να πω το είπα. Να δούμε τι θα πει και ο Αντώνης. Ο Αντώνης είναι σύμφωνος. Ποιος θα είπε? Ο ίδιος. Σου είπα, Αντώνης, ότι θέλει να ραβανιαστεί. Ε, βέβαια μου το είπε. Εγώ τότε γιατί ξεσπιτώθηκα χρονιάρες μέρες. Α, καλά τότε. Από... κάνουμε ένα γάμο, θα βουήξει το Μεσολόγγι. Γιατί πώς τον έχετε συλλάβει, ας πούμε? Παραδοσιακό θα τηρήσουμε όλα τα έθιμα. Από ό,τι ξέρω, πρώτα ξυρίζουν το γαμπρό. Αν δεν πεταχτείς εσύ θα σκάσεις αμέσως το γαμπρό. Το νηφικό θα το τραγουδάμε τρεις μέρες. Με εγώ δεν θα φορέσω νηφικό. Και τι θα φορέσεις, φουστανέλα? Ω, δεν κατάλαβες, Συμπεθέρα, νηφικό θα φορέσει. Απλά το σκέφτεται έτσι λίγο πιο σπορ. Να παντρευτεί θα πάει, δεν θα πάει να παίξει μπάσκετ? Και τι άλλα ωραία έθιμα έχετε στον τόπο σας? Την παραμονή του γάμου, η πεθερά του γαμπρού, ζυμώνει ένα ψωμί. Α, ζυμωτό ψωμί, ωραίο, μ' αρέσει. Για σένα, λέει. Για μένα. Ε, καλά, εγώ θα αγοράσω ένα έτοιμο. Όχι, δεν κατάλαβες, Συμπεθέρα. Εσύ θα το ζυμώσεις το καρβέλι και τη μέρα του γάμου θα μπήξεις τρία κεριά, θα το βάλεις στο κεφάλι σου και θα υποδεχθείς το γαμπρό στην πόρτα. Εγώ θα υποδεχτώ τον Αντώνη στην πόρτα και θα έχω στο κεφάλι με ένα καρβέλι με τρία κεριά. Και θα χορεύεις. Αν πες με έτσι, ντε, γιατί έτσι σκέτο δεν μου κόλλαγε το υπερθέαμα. Και μετά? Μετά θα πιάσω δουλειά στο τσίρκο Μετράνο. Δεν σε καταλαβαίνω, Συμπεθέρα. Ε, πως, αν έχω κατεφέρει να κάνω όλα αυτά που μου πεις, κρίμα να πάω χαμένο τέτοιο ταλέντο. Έχουμε και άλλα έθιμα εμείς εκεί, αλλά δεν ταιριάζουν στην περίσταση. Ναι, και πείτε μας. Δεν ταιριάζουν, Ασπασία μου, δεν ταιριάζουν. Είναι για όταν η νύφη δεν είναι... πώς να το πω τώρα. Ναι. Όταν η νύφη δεν είναι χαλασμένη. Χαλασμένη, τι είμαι, κονσέρβα? Μήπως να τσιμπήσουμε κάτι, ας μας είμαι ένα μεζέ κάτι. Άσε εμάς, με θέλω να ακούσω τώρα. Τι εννοείται χαλασμένη? Εννοώ όταν δεν είναι παρθένα. Το μετράτε αυτό στον τόπο σας, ε? Και που το μετράμε, Ασπασία μου, και που δεν το μετράμε. Μήπως απλώνετε και το σεντόνι? Δωρείτε, σε παρακαλώ, λίγο σεβασμό στην πεθερά σου. Εδώ και δηλεύω να με περάσουν από γιατρό για να με κάνουν νύφη. Ε, ας πρόσεχες, βρε, Ντορίτα μου. Εγώ γιατί δεν διατρέχω τέτοιο κίνδυνο? Μπράβο, Ασπασία μου, μπράβο σου. Δεν μου λέτε μήπως θα με κοιτάξετε και στα δόντια? Στα δόντια κοιτάμε τις φοράδες. Πάλι καλά, τη γλίτωσα. Ντορίτα, φτάνει, σε παρακαλώ. Εγώ φταίω που κάθομαι και μιλάω μαζί σας. Νιάτα, τι να πεις τώρα. Ο καθής με την ανατροφή του. Τι γίνεται εδώ, τα λέτε οι συμπεθέρες? Η ρόκα μας λείπει να γνέσουμε. Άντε, φτιάξε μου ένα τσάι. Πόσο χαίρομαι, Φωτεινή. Ήρθες και άνοιξε το σπίτι μας. Η καρδιά μας. Εμείς από την κηδεία και μετά δεν είχαμε επισκέψεις. Τι κηδεία του κάνατε του Μακαρίτη? Μεγαλοπρεπή, όπως του άξιζε. Εγώ στο Μιλτιάδη μου είχα δύο δεσπότες, τρεις αρχιμανδρίτες, τον επίσκοπο Κονίτσης, τη Μαντολινάτα του Δήμου, τη Χοροδία Τρικάλων. Και τον Γιώργο Νταλάρα σε φιλική συμμετοχή. Ωραία, ήταν σε τουρνέ, νομίζεις πως δεν το σκέφτηκα? Μπράβο, Φωτεινή. Άξιος ο μισθός σου. Και μόνο αυτό.
Το μυρολόγησα. Τον έκλαψα γοερά. Να σκεφτείς την ώρα που τον κατέβαζαν στον τάφο, γαντζώνομαι από το φέρετρο. Σκαλιστή καρυδιά, 25.000 τότε. Γαντζώνομαι που λες από το φέρετρο και αρχίζω να σκούζω. Πού πας, Μιλτιάδη μου, που μ' αφήνεις, Μιλτιάδη μου. Πάρε με, πάρε με, πάρε με, πάρε. Αλλά εκείνο δεν. Δεν, δεν. Ακούς, ακούς πως φέρονται οι σωστές χείρες. Σιγά μορφή να έπεφτε και μέσα στον τάφο. Μπράβο, Φωτεινή, τον τίμησε στο Μακαρίτη. Τον τίμησα και τότε και κατόπιν. Να σκεφτείτε, μιλάμε τώρα σαν γυναίκες, έτσι. Και σαν χείρες. 13 χρόνια χείρα. Το χρώμα της κοιλώτας μου δεν το έχει δει άντρας. Έφυγε, Φωτεινή, αυτό σου λέω μόνο, μπράβο. Κι είναι άλλες που ούτε έξω από το νεκροταφείο δεν περνάνε. Για μένα το λέει τώρα αυτό. Τι να πάω να κάνω καλά στο νεκροταφείο, αφού σου είπα δεν μπορώ. Ψυχοπλακώνομαι. Εγώ γιατί πηγαίνω. Εσύ οφείλεις δεν πηγαίνεις. Να εξοικειώνεσαι σιγά σιγά με το περιβάλλον. Την ακούς. Για όνομα του Θεού, τι κουβέντα ανοίξαμε μέρες που είναι. Λοιπόν, άντε, στη χαρά των παιδιών μας. Έχουμε να κάνουμε μια χαρά. Μια χαρά. Άντε συμπεθέρε στην υγειά μας. Η υγεία και η ώρα η καλή για τα παιδιά μας. Αμήν και πότε. Και εμείς, Χριστίνα μου, γιαγιάδες και γρήγορα. Ναι, δεν βλέπω την ώρα να πλέξω ζυπουνάκι εγώ. Ωραίο δεν είναι? Όνειρο είναι, αγόρι μου, όνειρο είναι. Να στα χέρια σου, Αντώνη. Σκέτο ποίημα, συμπεθέρε. Ναι, τι ποίημα, καλέ. Έπος, έπος είναι αυτό. Καλέ, πώς είναι εκείνο το ποίημα για το δέντρο? Πες το, βρε συμπεθέρα. Γιάννη, γιατί έκοψες το δέντρο? Γιατί, γιατί, γιατί? Όχι αυτό, καλέ. Άντε και του χρόνου. Και του χρόνου να το στολίσεις στο σπίτι σου, αγόρινα μου. Καλά η Ντορίτα να πάθει την πλάκα της, ε. Όπου να είναι έρχεται. Καλά είναι και γαμό. Δεξιοτέχνης ο Αντώνης μου. Στο κλαρίνο. Έχει, καλέ, πιάνουν τα χέρια του. Άσε γι' αυτό, ναι, να λέγεται. Ο Αντώνης μου κάρβουνο πιάνει και... Κάρβουνο τα αφήνει. Ήρθε η Ντορίτα, λοιπόν, ήρθε. Θα την ευχαριστούμε, όπως είπαμε, έτσι από πίσω. Έλα, σπάς, εγώ. Είναι ευαίσθητο το χρυσούλι μου, θα συγκινηθεί. Συγκινήθηκε. Ποιος έκανε αυτό το έγκλημα? Δεν σου αρέσει η εκπληξή μας? Μου φαίνεται ένα πτώμα μπροστά στα μάτια μου και μου λες αν μ' αρέσει. Μου το είδε καλευτεί το πτώμα. Μωρίτα, ηρέμησε. Από πού το πήρατε αυτό το δέντρο? Από πού το πήραμε? Είναι ένα στο πεδίο του Άρης που τα πουλάει. Πάρτον σε κελέτζα να κάκει και πάτε να το συλλάβετε. Εσάς όλους πρέπει να συλλάβουνε. Το κάναμε για να χαρείς. Να χαρώ εγώ? Χάθηκε ένα έλατο. Καλέ, Μανούλα μου, ένας έλετος χάθηκε, δεν χάθηκε άνθρωπο. Άκου, κύρα Παυτούλα μου, για να γίνει ένα δέντρο χρειάζονται 20 χρόνια. Για να γίνει ένας άνθρωπος αρκεί να... Ξέρουμε τι αρκεί. Δεν χρειάζεται να με το υπενθυμίζεις. Είναι υπόθεση 10 δευτερολέπτων. Ε, όχι και 10 δευτερολέπτων. Σε 10 δευτερόλεπτα έβγαλα εγώ τέτοιο μπαλίκαρο. Ε, μην κοιτάς, εσένα σου πήρε πιο πολύ χρόνο, αλλά άξιζε το αποτέλεσμα. Πάω να πλαγιάσω. Δεν νιώθω καλά. Πάρ' και ένα υπογλώσιο, καλού κακού εσύ. Συγχύστηκε η συμπεθέρα. Δολοφόνη! Ναγιά μου, σε λινιάστηκε. Είπαμε να στολίσουμε το σπίτι, μέρες που είναι. Και ήταν ανάγκη να στολίσετε το δέντρο! Τι ήθελες να στολίσουμε την πεθερά σου? Εμένα θα στολίσετε. Λες και το κάνετε επίτηδες. Ο Αντώνης μας είπε ότι σ' αρέσουν αυτά. Μου αρέσουν αυτά! Εγώ ο μαλάκας φταίω που καθόμουν και το στόλιζα. Όχι, όχι, πουλάκι μου, δεν είσαι μαλάκα. Ας στο διάλο, ρε! Ωραίο στόμα. Άμα σου επιτεθεί πάντως εγώ, δεν θα σε σώσω. Ηρέμησε, βρε Ντοριτάκι μου. Ένα δώρο θέλαμε να σου κάνουμε. Δώρο, ε? Σας το επιστρέφω. Πώς είσαι, Φωτεινή? Πώς δεν είμαι, κόλπος να μου ήρθει. Έλα, μωρέ, ένα αστείο έκανε. Ναι, ναι, εγώ γιατί δεν γέλασα τότε? Βρες, παιζί, βγάλε μου αυτά τα ποτάκια, θα πάω το βρακί κύκλωμα. Καλέ, σας πάνε! Αχ, Θεέ μου, τι ήταν αυτό που πάθαμε? Μπα, έχουν γίνει και χειρότερα. Τι, έχετε πλακωθεί και στο ξύλο? Σας παρακαλώ, για ποιους μας περάσετε? Ξέρω εγώ, αυτή η μικρή είναι τρελή. Ε, το λέει και η μάνα της. Που είναι ακόμα πιο τρελή. Μην νομίζετε, αν δεν γίνουν τέτοια σε μια οικογένεια, βαριέσαι. Είπαμε, στα 5 βήματα. Καλώστα μου, καλώστα μου. Καλημέρα. Πού σας κάνω, πού σας βρίσκω, όλα μαζί, πεθεράκια γαμπρό. Όχι, όχι, συναντηθήκαμε τυχαία στη σκάλα, πες κι εσύ. Τυχαία στη σκάλα. Βρε εσύ, την πεθερά σου να την αγαπάς πιο πολύ από τη γυναίκα σου. Ακούς τώρα, φταίω εγώ με τις τα πόλα. Λύσαξες να τα πεις και να τα πεις. Λύσαξες πια. Να τα πούμε.
Όχι, όχι, να μην πείτε τίποτα. Τα κάλαντα θέλουν να βγουν τα παιδιά. Α, τα κάλαντα, καλά, πέστε τα. Γιατί πριν καλέ τους είπες να μην τα πούνε? Γιατί μας τα είπαν άλλοι. Τι θα γίνει τελικά? Άντε, πέστε τα. Αρχή μηνιά και αρχή χρόνια. Φίλοι μου δέντρο, λιβάνια. Φτάνει, φτάνει τώρα, φτάνει. Ορίστε, ελάτε. Άτε, το κουκιά του χρόνου. Τα λέτε, τα λέτε. Ναι, τα λέμε, τα λέμε. Τι λέτε? Ξέρουμε τι λέμε. Χαίρομαι. Χριστίνα, έλα μου βοηθήσεις μισό λεπτό. Τι θες τώρα? Παιδί μου, φτιάχνω τη βασιλόπιτα και θέλω μια βοήθεια. Άστο, θα πάρουμε έτοιμη. Χριστιανή μου, θα κάτσει ζύμη. Καλά, λοιπόν, πάω. Και έρχομαι εγώ, εντάξει. Κάνε δουλειά σου, κάνε δουλειά σου. Όχι, θέλω να πω εγώ και από την κουζίνα. Άμα θέλω, ακούω εγώ. Χριστίνα! Που να βγάζει την κόριζα. Μελικαράκι μου. Με φωνάξατε? Όχι. Α, είπα, μήπως. Παρόκουσα. Παράξενη γυναίκα η πεθερά σου, ε. Τι να πεις, Αθηναία. Άλλη χάρη έχουμε εμείς οι μεσολογγίτσες. Ξέρεις, μάνα. Τι είναι, παλικάρι μου? Θέλω να σου πω κάτι. Πες το μου, Βιερινέ μου. Δεν μου λες, ρε μάνα. Τη θυμάσαι την Αναστασία? Λες εκείνη τη ζαβή που είχε το περίπτερο στην πλατεία? Όχι, όχι, ρε μάνα. Την Αναστασία, το σύριαλ. Α, καλέ, πώς δεν το θυμάμαι. Το σύριαλ, πολύ ωραίο, βγαλμένο από τη ζωή. Δηλαδή, θυμάσαι την υπόθεση, τι γινόταν? Της κακομοίρας. Θυμάσαι που η Αναστασία τα είχε ταυτόχρονα με τον πατέρα και με τον γιο? Ναι, τον Ιμφίδιο. Μην κάνεις χαρακτηρισμούς, ρε μάνα, σε παρακαλώ. Μα δεν τα λέω εγώ, αγάπη μου, όλος ο κόσμος το έλεγε. Τέλος πάντων, λοιπόν, η Αναστασία τα είχε με τον πατέρα και με τον γιο, εντάξει? Εντάξει δεν είναι, αλλά τέλος πάντων. Εντάξει, λοιπόν, ας σκεφτούμε τώρα το αντίστροφο. Δηλαδή να τα έχει η Αναστασία με τη μάνα και με την κόρη? Όχι, όχι. Ας πούμε ότι δεν είναι Αναστασία, αλλά είναι κάποιος νεαρός. Α, και να τα έχει ο νεαρός με τον πατέρα και με το γιο. Όχι, ρε μάνα. Να τα έχει ο νεαρός με τη μάνα και την κόρη. Μα δεν είχε νεαρό το σύριαλ, Αντώνη μου. Η Ελικάκη ήταν πρωταγωνίστρια. Ναι, ας υποθέσουμε όμως ότι ήταν ένας νεαρός. Και να τα έχει με τη μάνα και με την κόρη. Α, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Πώς δεν γίνονται? Εσύ δεν είπες ότι είναι βγαλμένα μέσα από τη ζωή? Η Αναστασία. Αυτό που λες εσύ δεν έχει γίνει σύριαλ. Δεν έχει γίνει σύριαλ, σωστά. Τέλος πάντων. Βρε Αντωνάκη μου, τι θες να μάθεις? Αν βλέπουμε τηλεόραση στο Μεσολόγγι. Άστο ρε μάνα, εντάξει. Όχι, γιατί βλέπουμε. Βλέπουμε πάρα πολύ. Εμείς στην επαρχία άλλη χαρά δεν έχουμε. Την τηλεόραση και τα διπεθέ. Εδώ εμένα κοίτα, να μάθεις πώς ανοίγουν τα φύλλα. Να το ανοίγω να το κάνω τι? Κατάπλασμα. Πίτα κάνεις μια Κυριακή, μια γιορτή. Πίτα σε αρέσουν πολύ στον Αντώνη. Ένα φτιάχνω. Με τον Αντώνη θα περάσεις όμορφα χρόνια. Εγγυημένο αυτό που λέτε? Στο υπογράφω. Α, δεν μου κάνεις, σε πόσο καιρό μπορώ να τον επιστρέψω? Ντορίτα! Αστεία το είπα. Πολύ κρυόκολα αστεία λέτε εδώ στην Αθήνα. Πάντως εγώ θα ζούσα ωραιότητα με τον Αντώνη και χωρίς να παντρευτώ. Ο γάμος έχει άλλη χάρη. Παίρνεις το όνομά του? Γιατί τι να το κάνω αφού έχω το δικό μου. Η γυναίκα παίρνει το όνομα ταντρός της. Κρίμα να μη ζούμε σε χωριό να με φωνάζουν Αντώνενα. Γιατί άσχημα θα σου πέφτε. Του χρόνου τέτοια μέρα μπορεί να κανακεύουμε εγγόνι. Εκεί να δεις φύτες και γλυκά τα πρώτα του γενέθλια. Σιγά καλέ με το μαλακό να το κάνω πρώτα το παιδί. Ε, θα το κάνεις. Μπορεί να μην μπορώ να κάνω παιδιά. Γιατί? Μας και σε στέρφα. Όλα είναι πιθανά. Αυτά δεν μας τα είπατε πριν. Εσάς τα λέμε τώρα. Ε, Ντορίτα, μη λες ανοησίες στην πεθερά σου. Ασφαλώς και μπορείς να κάνεις παιδιά. Μπορεί να μην μπορεί ο Αντώνης. Ο Αντώνης μου είναι καρπερός. Μπα που το ξέρετε, είναι δοκιμασμένος. Ντορίτα, θα πρέπει να τρέπεσαι. Αχ, να μου κάνετε μια τσούπρα. Τι είναι πάλι αυτό? Ακούστε να σας πω, εγώ η κοριτσάκι αγοράκι μπορώ να κάνω. Το κοριτσάκι λένε τσούπρα. Την Φωτεινούλα μας. Α, τη βαφτίσατε κιόλας. Το πρώτο παιδί παίρνει από το σόι του αντρός. Έτσι είναι. Το δεύτερο παίρνει από τις νύφες. Το τρίτο από του κουμπάρου. Τρίτο, τέταρτο, μετά ό,τι θέλει το ζευγάρι. Καλημέρα. Έλα βρε μάμα, μόλις και προλαβαίνεις τα βαφτίσια. Να, λέμε, αν είναι κοριτσάκι το πρώτο παιδί. Να τα πούμε Φωτεινή. Μόλις δεν πάει να το πείτε και περπαθούλα. Πειράχτηκες μου φαίνεται στην πεθέρα. Θα βρούμε μια μέση λύση. Να το πούμε Φωτεινή Χριστίνα. Και να το φωνάζουμε Φωτίνα. Πώς θα το φωνάζετε? Φωτίνα, δεν είναι ωραίο όνομα? Για γκοφρέτα ό,τι πρέπει είναι. Εγώ έχω μια γνωστή που την εγγονή της τη φωνάζουνε Καρίτα. Τη μια γιαγιά τη λέγανε Καλλιόπη, την άλλη Μαργαρίτα Καρίτα. Δεν μου λέτε, αν τη μια γιαγιά τη λένε Πουλχερία και την άλλη Λίτσα, πώς θα το φωνάζουν το παιδί? Πού, Καρίτα. Ε, μα με πρίξατε, 10 λεπτά έκατσα εδώ μέσα και έγινα και πολύ τεκνή. Ενδίκιο έχει. Ακόμα δεν τον είδαμε για να το βαφτίσαμε. Καλή, από πού και ως πού θα το πούμε Γιάννη το παιδί?
σας. Καλησπέρα. Χρόνια πολλά. Και εσείς ό,τι επιθυμείτε. Είναι εδώ η Χριστίνα, η Ασπασία. Όχι, έχουν πάει όλοι στα μαγαζιά, μόνο η κυρία Όλγα είναι εδώ. Πέρασα να δώσω τις ευχές μου για την Τωρίτα. Να είστε καλά. Αφού το είδα πια κι αυτό στη ζωή μου. Το ποιο? Την Τωρίτα να παντρεύεται. Ναι, η αλήθεια είναι δεν τον ήθελε το γάμο. Α, δεν μιλάω γι' αυτό εγώ. Συγγνώμη, μήπως είστε συγγενείς? Όχι, όχι, δεν είναι. Μπορώ δηλαδή να μιλήσω ελεύθερα? Mm. Ούτε που το περίμενα να βρεθεί άνθρωπος να την παντρευτεί. Γιατί, έχει κανένα κουσούρι? Αγιάτρευτο. Ευτυχώς που βρέθηκε αυτός ο Μαμούχαλος. Ποιος Μαμούχαλος? Ο Αντώνης. Ποιος άλλος βλάκς θα μπορούσε να την κάνει γυναίκα του? Δεν μου είπατε τι έχει τελικά. Παρελθόν. Τι παρελθόν? Βρώμικο. Δεν καταλαβαίνω. Έχει κάνει στα νιάτα της αυτή καν και καν. Ποια νιάτα της, καλέ, πότε πρόλαβε? Από μικρή στο κουρμπέτι. Όταν ήταν στο δημοτικό, τα είχε φτιάξει με το δάσκαλό της. Τι μου λέτε? Στο γυμνάσιο. Στο γυμνασιάρχη. Όχι, το τσουλί. Με το λυκειάρχη της. Ήταν βέβαια πιο νέος. Πω, απίστευτα μου φαίνονται αυτά που μου λέτε. Δεν μπορώ να σας περιγράψω τι έχει κάνει στη ζωή της. Τι άλλο έχει κάνει πια? Τον Ατρόμητο Βόλου, τον ξέρετε? Ακουστά τον έχω. Λοιπόν, είχε κατέβει η ομάδα για ένα φιλικό παιχνίδι με τον Ολυμπιακό Λιοσίων. Πώς ήρθανε? Τώρα αυτό σας νοιάζει τι έκανε η λεγάμενη? Τι έκανε η λυσσασμένη? Πήρε όλη την ομάδα με τους αναπληρωματικούς. Πω, καλευταία χόρτα γίνε. Τώρα βέβαια εγώ δεν πρέπει να τα λέω αυτά. Γιατί? Γιατί όσο να είναι, υπήρξαμε ζευγάρι. Ζευγάρι, εσύ και η Τωρίτα. Καλέ, μην τρομάζετε, όχι όπως είμαι τώρα, πριν κάνω την εγχείρηση. Τι εγχείρηση κάνατε? Κρεατάκια, τι εγχείρηση να έκανα. Καταλαβαίνόμαστε τώρα. Τέτοια εγχείρηση? Τέτοια. Η Τωρίτα ήταν τότε μαθήτρια και εγώ υπηρετούσα στα τεθωρακισμένα. Στην Αυλώνα. Α, τα ξέρετε. Τρεις μήνες είχαμε δεσμό, αλλά δεν ταιριάξαμε. Χριστός και Απόστολος. Τότε με λέγανε Αριστίδη. Τέλος πάντων, ας είναι. Εύχομαι να ζήσουν τα παιδιά καλά, ευτυχισμένα με όλη μου την καρδιά. Βάει, 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 βάει. Τώρα να πηγαίνω εγώ. Και σας παρακαλώ, ό,τι είπαμε, να μείνει μέσα σε αυτά τα τέσσερα ντουβάρια. Που να πέφτανε να με πλακώνανε αυτά τα τέσσερα ντουβάρια. Βάει, 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 βάει. Έτοιμη είμαι εγώ στην πεθέρα. Ασπασία! Εσύ, Χριστίνα, δεν θα έρθει στην εκκλησία? Μα είμαι λίγο κουρασμένη. Βγήκα! Έλα, πάμε να αργήσουμε. Ναι, ναι, πάμε. Λοιπόν, εμείς την κάνουμε, έτσι? Πού πάτε? Πάμε σε ένα σπίτι μιας φίλης μου. Άντε, καλή χρονιά. Άντε, καλά να περάσετε. Τα λέμε το χρόνο. Α, μόνη σου θα μείνεις, Χριστίνα. Έλα σου και αυτήν της αρέσει μοναξιά. Τέτοια μέρα μόνη της? Άντε, πάμε, αργήσαμε. Γεια σου, Χριστίνα. Βοήθειά σας. Άντε, Χριστίνα μου, με το καλό να μας μπει. Το καλό. Καλημέρα, Φωτεινή. Καλημέρα, Χριστίνα, χρόνια πολλά. Ευχαριστώ, επίσης. Τι κάνεις καλά μέσα στην παγωνιά? Τι να σου πω, Χριστίνα μου, τι να σου πω? Έλα μέσα και πες τα, μετά θα μου τα πεις. Αχ, 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 αχ. Τι να σου πω, συμπεθέρα μου, τι να σου πω. Μα τι είναι, τι έγινε? Χθες αργά τη νύχτα που γυρίσαμε από την εκκλησία, εσύ κοιμόσουν. Ξέρει, εγώ ξέρει. Πέφτω κι εγώ να κοιμηθώ, αλλά πού να με αφήσει ο Σατανάς. Και σε υπνία, ε? Όχι, κουτούλαγα από την ίστα, αλλά δεν με άφηναν αυτά που άκουγα. Α, ναι, είχε φασαρία, είχανε ρεβεγιόνι απέναντι. Δεν ήταν το ρεβεγιόν που με κόλασε. Αλλά τι ήτανε? Νυχτά γελάκια, φωνούλες, τέτοια που είχαν ακούσει από νιόπαντρι. Δεν καταλαβαίνω. Ζευγάρι ήταν και γλένταγε. Ναι. Έως φαίνεται απέναντι. Όχι, απέναντι είχαν ρεβεγιόν, τα είπαμε αυτά. Καφέ έχεις πιει? Ποιοι να ήταν αυτοί που είχαν χαρές και γλέντια? Ο Αντώνης και η Τωρίτα, ποιοι να ήταν? Αλές, ε? Γιατί ποιοι άλλοι φαντάζεσαι ότι μπορεί να ήταν, δηλαδή? Καλά, καλή συμπεθέρα, δεν πηγαίνουμε στο κακό. Τα παιδιά είναι αυθόρμητα, δεν προσέχουν. Φωνάζουνε, σκούζουνε, ειδικά εκείνη η Τωρίτα. Α, καταφωνή. Καλημέρα. Μη στέκεσαι καθόλου, πήγαινε πέρα να πληθείς, γρήγορα, γρήγορα. Πού πήγες εσύ πρωί-πρωί? Πουθενά, τώρα γυρίζω από χθες το βράδυ. Τώρα γυρίζεις? Ναι, αλλά πετάχτηκες για λίγο και μετά ξανά πιες, δεν πετάχτηκες? Από πού, από τη Βάρκιζα? Καλά. Καλώς τη Φωτεινή! Χρόνια πολλά σε όλους. Χρόνια πολλά. Μάνα,
Να σου συστήσω από εδώ ο Λουκάς, είναι υποδιευθυντής στο εργοστάσιο. Η ώρα είναι καλή. Χαίρομαι πολύ. Και η Σόφη είναι η γραμματέας της Χριστίνας. Να τους χαίρεστε. Τους χαίρομαι, τους χαίρομαι. Γεια σου, Αριστείδη. Τι λέει, καλέ. Ξέρω εγώ τι λέω. Μήπως να περάσουμε στο τραπέζι. Μισό λεπτό. Συμβαίνει κάτι, Φωτεινή? Συμβαίνει ότι εδώ μέσα κάτι μου μυρίζει άσχημα. Εντάξει, μου άρπαξαν τα σουτζουκάκια. Πρέπει να το κάνω το λόγο θέμα. Τι εννοείς, Φωτεινή? Συμπεθέρες, καλεσμένοι, αυτός ο αραβώνας δεν θα γίνει απόψε. Τι είπες? Δεν είμαι σίγουρη για αυτό το γάμο. Καλά, δεν επιμένουμε κιόλας, δεν, ε? Άκου, Φωτεινή, δεν μπορείς να πες μαζί μας. Εμείς είμαστε επώνυμοι. Επώνυμοι, ε, κι εγώ τι είμαι, ανώνυμοι? Φωτεινή Καλούδη του Μιλτιάδη με λένε. Εμείς δεν κατεβήκαμε από τα κατσάβραχα. Εμείς είμαστε επιχειρηματίες. Σιγά μωρή, μην είσαστε και ο Πεντζετάκης. Καλέ, τι λέτε, τι λόγια είναι αυτά, χαρά έχουμε. Διακόβουμε τη Βασιλόπιτα. Για να είμαι ειλικρινής, ούτε κι εγώ θέλω να γίνει αυτός ο αραβώνας. Σιγά βρε παιδιά, για μη σπρώχνεστε ένας-ένας. Ούτε κι εγώ το έχω πάρει απόφαση να παντρευτώ. Εσύ τώρα που πετάγεσαι, πήρες αριθμό προτεραιότητας. Δωρητά, νομίζω πως θα είναι καλό και για μένα και για σένα και για όλους μας να χωρίζαμε για ένα διάστημα. Ναι, είναι καλή ιδέα. Συγγνώμη, τι ακριβώς σημαίνει? Πάντως αραβώνα δεν μου θυμίζει, έχω ξαναπάει. Τα έχουμε κάνει λίγο σκατά. Καλέ, τι λέτε, τι λόγια είναι αυτά, χαρά έχουμε. Ποια χαρά, Μαρκές Ηλίσια, ξέρεις χαρά, πού τη βλέπεις τη χαρά? Ήθελες και Κώστα Μπόντα, παραθεβάσαι. Για μου να με πας στα κτέλ, θέλω να φύγω. Δεν έχει λεωφορείο τέτοια ώρα, ρε μάνα. Έχει όμως ταξί. Ωραία, και με τα πόδια πάω, όλα εδώ μέσα δεν μένω. Ωραία. Δεν πάμε στο τραπέζι τώρα.